Καλησπέρα σα, καλώ ήλθατε. Πώ είστε, είμαστε εδώ, στην αγαπημένη σα πια διαδικτυακή συχνότητα, στο Star Web TV, εκπομπή νόμου και πράξη. Την περασμένη εβδομάδα δεν ήμασταν ζωντανά μαζί σας, δεν γεννήσαμε κάποιο άλλο θέμα για εσά, γιατί πολύ απλά ακόμη στην έντονη και σκληρή επικαιρότητα επικρατούσε το θέμα. Του Μεταναστευτικού, του Προσφυγικού. Ζητήσατε να το ξαναδείτε και εμεί είμαστε εδώ για να ικανοποιούμε αυτά τα οποία εσεί ζητάτε. Η εκπομπή αυτή είναι διαδραστική. Τα email μα τα βλέπετε στην οθόνη σα, την σελίδα μα στο Facebook, στα ArgoIPTV, νόμοςpraxypapakestar.gr. Όλα τα μηνύματά σα είναι ένα προ ένα ε, θησαυρή διαμάντια για αυτήν την εκπομπή. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί αυτήν την εβδομάδα έχουμε για εσά το θέμα ΕΣΠΑ. Ξεκίνησε λοιπόν η νέα προγραμματική περίοδος, ΕΣΠΑ Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής Αναφοράς 2014-2020. Είναι ένα τομεακό λοιπόν πρόγραμμα, το ΕΠΑΝΕΚ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και ενοδομία, στο πλαίσιο του οποίου τέσσερις νέες δράσεις, τέσσερα νέα προγράμματα, μόλις λίγες ημέρες πριν, προκηρύχθηκαν. Δεν λέω άλλα, σημασία έχει σήμερα να πούμε λίγα απλά και πρακτικά πράγματα για όσους γνωρίζετε τα βασικά, της επικεφαλίδες, του τίτλους, αλλά και για εσάς που ακόμη δεν γνωρίζετε τα πολύ βασικά και θέλετε φυσικά να δηλώσετε ενδιαφέρον. Ξεκινάμε λοιπόν, υποδέχομαι τον καλεσμένο, τον καλεσμένο μας, είναι ειδικό, γνωρίζει από αυτά τα ζητήματα χρόνια και γνωρίζει συγκεκριμένα και για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Κοντά μας βρίσκεται ο Γιάννης Τρίγκας. Γιάννη καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας, την εκπομπή Νόμος και Πράξη. Είσαι περιφερειολόγος μου έλεγε νωρίτερα. Είσαι βέβαια και ειδικό συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττική, του κ. Γιώργου Καραμέρου. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μα στον αγαπητό Γιώργο Καραμέρο. Όμω, η ιδιότητά σου περιφερειολόγο, αφού μα εξηγήσει. Τι ακριβώς σημαίνει, γνωρίζω ότι ε, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη και συγκεκριμένα στο ΕΣΠΑ. Είναι έτσι ακριβώς. Ο περιφερειολόγος είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την περιφερειακή ανάπτυξη. Εξειδικεύεται στα επιχειρησιακά προγράμματα στην παρούσα φάση του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως γνωρίζουμε, και η απασχόληση είναι ακριβώ αυτό το κομμάτι. Ωραία. Ε, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των δράσεων 2007-2013. Μου έλεγε νωρίτερα ότι άγγιξε περίπου το. Άγγιξε περίπου το 100%. Άρα, μιλάμε για πλήρη απορρόφηση. Χαρακτηριστήκαμε κορδιλίου. στην Ευρώπη σαν πρωταθλήτρια χώρα στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Εγώ, εγώ θα ευχηθώ να χαρακτηριστούμε και με αυτό το, το νέο ΕΣΠΑ ε, επίση πρωταθλητέ στην απορρόφηση. Ε, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πριν μπούμε έτσι λίγο στα πιο hardcore ζητήματα και στα πιο διαδικαστικά που ενδιαφέρουν περισσότερο τον κόσμο, ε, να πούμε του βασικού του κεντρικού άξονε που αυτό το πρόγραμμα, το ΕΠΑΝΕΚ, ουσιαστικά θα ενισχύσει ε, μέσα από τα ευρωπαϊκά χρήματα που έρχονται στη χώρα μα. Μάλιστα, ναι. Το ΕΠΑΝΕΚ λοιπόν ξεκινάει με τέσσερι βασικέ δράσει που έχουν γενικά σαν στόχο την επιχειρηματικότητα. Αναφερόμαστε στι μικρομεσαίες επιχειρήσει, η ίδρυση δηλαδή ή επέκταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ελεύθερου επαγγελματίε, άνεργου τριτοβάθμιας, αποφύτου τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Ιδρυτέ νεοφιών επιχειρήσεων, καθώ επίση και σε επιχειρήσει που ασχολούνται στο κομμάτι του τουρισμού. Νεοφυεί επιχειρήσει, start-up, καινοτομία κτλ. Και Έτσι ακριβώ. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον τομέα, πολύ, πολύ ενδιαφέρον άξονα. Λοιπόν, για να βοηθήσουμε τον κόσμο, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια τη συζήτησή μα είναι πολύ βοηθητικό να μπορείτε και εσεί να βλέπετε πού μπορείτε να απευθυνθείτε. Βλέπουμε ήδη στι οθόνε μα. Υπάρχει Γιάννη και αγαπητοί θεατέ και θεάτρε, ένα γραφείο πληροφόρηση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματο. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ενωτομία. Βρίσκεται στη Μεσογείο 56 στην Αθήνα. Ο το ωράριο λειτουργία που μα έχουν δώσει κεντρικά από το Υπουργείο Ανάπτυξη είναι 8.30 το πρωί με 7 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνία 801-1136-300 και ήδη στι οθόνε σα παρακολουθείτε τι ιστοσελίδε, το mail και τα κοινωνικά δίκτυα που μπορείτε ε, να απευθυνθείτε. Θέλω να τονίσω ότι οι αιτήσει χρηματοδότηση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Και μάλιστα μέσω του δικτυακού τόπου www.pandise.gr, η επίσημη ιστοσελίδα που μα έχει δοθεί από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη. Ε, να συμπληρώσω εδώ, Κωνσταντίνα, κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι οι αιτήσει υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν ζητείται από την πρώτη στιγμή η κατάθεση του φυσικού φακέλου, το οποίο δημιουργούσε αρκετέ καθυστερήσει στη διαδικασία αξιολόγηση και ένταξη των προγραμμάτων. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, ποιου αφορούν λοιπόν τα νέα προγράμματα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι με άλλα λόγια θα επιδοτηθούν. Πάμε τώρα στην καρδιά του θέματο. Λοιπόν, εν ολίγη είναι οι πάντε οι οποίοι θέλουν να κάνουν μία έναρξη επαγγέλματο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που αφορά του αποφύτου τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το πάρουμε ανατομέα. Ένα-ένα πρόγραμμα λοιπόν. αφορά του αποφύτου τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι όμω στα τα ταμεία του ΑΕΔ. Και η δεύτερη κατηγορία αφορά επιχειρηματίε, επιδεδοματίε στην πραγματικότητα, που απασχολούνται σε ένα κομμάτι μια επιχειρηματική δράση και θέλουν να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν την επιχείρησή του. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν υπάρχει μια επιδότηση συνολικού ύψου έω 25.000 25 ευρώ, η οποία είναι 100% χρηματοδοτούμενη. Δηλαδή, όσοι ετηθούν για ένταξη στη συγκεκριμένη δράση, δεν θα χρειαστεί να βάλουν ούτε ένα ευρώ, να το πούμε απλά. Μάλιστα. Ε, η δεύτερη δράση Ά, αφορά ναι. μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, μιλάμε για είτε σύσταση μια νέα επιχείρηση, είτε εξέλιξη μια εφιστάμενη επιχείρηση. Μικρή, μεσά επιχείρηση πάντα. Φαντάζομαι, ειδικά στο κομμάτι τη σύσταση νέα επιχείρηση, η βασική στόχευση είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Γι' αυτό και μπορεί να είναι έτσι και κάπω επιλέξιμη δραστηριότητα μαζί με άλλε που θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι ακριβώ όπω το είπε. Η εργασία είναι το βασικό ζητούμενο και μάλιστα επιδοτείται με 10% παραπάνω σύγχρηματοδότηση. Η πιθανότητα κάποιο να προχωρήσει σε μια νέα πρόσληψη. Επομένω, ο στόχο είναι να αυξηθεί η απασχόληση μέσα από αυτά τα προγράμματα και να μειωθεί η ανεργία που στι μέρε μα είναι το ζωτικό. Μαστίζει, μαστίζει τη χώρα το φαινόμενο τη ανεργία. Το διαχρονικό δυστυχώ αυτό φαινόμενο. Πάμε παρακάτω. Άλλο τομέα, τρίτο λοιπόν, άξονα. ο τρίτο άξονα είναι αυτό που ονομάζουμε νεοφύση επιχειρήσει. Είπατε είπες πριν το, τα startups, τα λεγόμενα. Βέβαια. Και βλέπουμε και, και πάρα πολλού, συγγνώμη, σε διακόπτω Γιάννη, πάρα πολλού νέου ανθρώπου να κάνουν ε, πολύ όμορφα πράγματα στο, 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 στο κομμάτι τη ε, καινοτόμου επιχειρηματικότητα. Που θέλω να πιστεύω ότι η χώρα μα, η Ελλάδα μα, αυτά τα άτομα θα τα βοηθήσει να εξελιχθούν και να προσφέρουν. Γιατί ακούω ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τι startup επιχειρήσει, με πολύ Πολύ ωραίε νέε νεοφυεί ιδέε. Και δυστυχώ, ξένοι φορεί, ξένοι παράγοντε, ξένα πανεπιστήμια είναι εκείνα που του προτιμούν και τελικά του εξελίσσουν και τελικά του βοηθούν. Είναι έτσι. Και μέσα από αυτή, από αυτή τη δράση, νομίζω ότι ε, η ιδέα μια νεοφυού επιχείρηση μπορεί πράγματι να χρηματοδοτηθεί. Γνωρίζουμε ότι το κύριο πρόβλημα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουν τα χρήματα να ξεκινήσουν μια, μια νέα επιχείρηση. Μπορεί να υπάρχουν ιδέε. Μπορεί να υπάρχει το σχέδιο για βιωσιμότητα σε μια επιχείρηση, δεν υπάρχουν όμω τα χρήματα για να το ξεκινήσουν. το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα, τουλάχιστον σε ένα μικρό ως μεγάλο επίπεδο, σε αρκετέ περιπτώσει, να δώσει τη δυνατότητα έναρξη μια τέτοια επιχείρηση. Και σε αυτή την περίπτωση η χρηματοδότηση είναι 100% για επενδυτικά σχέδια από 15 έω 60.000 60 ευρώ. Φτάνει το 100%. Εξαιρετικά. Και... Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πάμε. Άλλο άξονα και τελευταίο, νομίζω. Λοιπόν, νομίζω ότι. Τελευταία. Οι τουριστικέ επιχειρήσει. Τελευταία. Δηλαδή, ε, χρηματοδότηση για νέε υφιστάμενε τουριστικέ επιχειρήσει. που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στο κομμάτι του τουρισμού. Κυρίω αφορά καταληματα Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Ε, Συγγνώμη, Σουδιακότα. Με ρωτούσε ε, πριν έρθω εδώ στο στούντιο. Με ρώτησε μια κυρία μου. Λέει, ε, πρέπει να είναι υφιστάμενε ε, οι τουριστικέ επιχειρήσει. ή μπορεί κάποιο να θελήσει α, να, να δημιουργήσει μια νέα τώρα. Ναι, ε, πού, μια... θα, πού θα, ενταχθώ, μου λέει, θα ενταχθώ στο, στο, στον άξονα τουριστικές επιχειρήσεις, στον άξονα δημιουργία ε, νέα, δημιουργία νέας επιχείρησης. Ναι, εάν είναι νέα νέα επιχείρηση, υποχρεωτικά θα πάει στον άξονα δημιουργίας νέας μικρής μεσαίας επιχείρησης. Άρα μιλάμε για το νεοσύστατη. Όπως το λέτε ακριβώς. Ωστόσο γίνεται, όπως το λέει, συγγνώμη, ωστόσο γίνεται μια διάκριση για τις εταιρείε οι οποίες λειτουργούσαν ε, μέχρι και 31 Δεκάτου του 2014, έτσι, ε, αυτές είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις νέε επιχειρήσει που έχουν ίδρυση μέχρι 31 Δεκάτου -20 2015 επίση μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Είναι δύο διαφορετικέ κατηγορίε για τον τουρισμό. Για να πούμε στον κόσμο και να τον βοηθήσουμε να γνωρίζει, καταρχήν εγώ θα σε ρωτήσω εάν ήδη έχουν βγει. Ε, έχουν εκδοθεί οι προσκλήσει ενδιαφέροντο. Γιατί ξέρω πω υπάρχουν ει τότε που μπαίνει ο κόσμο και λέει τα δικαιολογητικά σα εδώ. Οι προσκλήσει ενδιαφέροντο έχουν ήδη βγει, έχουν ήδη αναρτηθεί στα site που έδειξε και νωρίτερα. Ε, η έναρξη όμως για την υποβολή, δηλώς, για την υποβολή αιτήσεων ε, συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεκινάνε περίπου στα μέσα Μαρτίου και διαρκούν ε, γύρω στον 1,5 μήνα. Μάλιστα, μάλιστα μήνα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για την ακρίβεια, έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε, βρήκαμε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά στην αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, 7 Απριλίου του 2016 ε, είναι η έναρξη υποβολή των δικαιολογητικών. Η αντίστοιχη για την ενίσχυση αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 8 Μαρτίου, 8 Τρίτου 2016. Για τι start-up επιχειρήσει είναι 17 Τρίτου και για τα τουριστικά 29 Τρίτου του 2016. Ετοιμαστείτε λοιπόν από τώρα για να μπορέσετε να λάβετε και εσεί συμμετοχή και βέβαια καλή επιτυχία στην απορρόφηση των κονδυλίων, στην έγκριση των δικαιολογητικών σε όλου φυσικά. Μακάρι να μπορέσουν να απορροφηθούν όσα περισσότερα χρήματα γίνεται. Λοιπόν, για τον προπολογισμό, είπαμε Γιάννη, δεν είπαμε. Δεν, είπαμε. Μπορεί είπα, να, είπα, να είπα. αγγίξει. Εγώ έχω ακούσει προσωπικά, έχει γραφτεί και έχει υποθεί ότι μπορεί να αγγίξει και το 100% αληθεύει. Στι δύο από τι τέσσερι δράσει οι έχουν προκηρυχθεί, αληθεύει στη δράση των αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευση και ανέργων, καθώ επίση και για τη σύσταση νεοφιού επιχείρηση, τα ποσά που αναφέραμε πριν, δηλαδή έω 25.000 και έω 60.000 αντίστοιχα, είναι 100% χρηματοδότηση. Στι άλλε δύο δράσει, χρηματοδότηση αγγίζει το 40%. Αγγίζει το 60% συγγνώμη, χρηματοδότηση του τελικού δικαιούχου και το 40% σε χρηματοδότηση από την κοινότητα. Ε, μπορεί αυτό το ποσό να φτάσει στο 50% σε περίπτωση που γίνει, επαναλαμβάνω, μία πρόσληψη, έτσι. Αλλά ναι. Είναι δύο οι περιπτώσει που έχουμε 100% χρηματοδότηση. Πολύ ωραία. Πριν περάσουμε στα απόλυτα στα διαδικαστικά, ποιο είναι το κεφάλαιο, ο χρόνο, η προκαταβολή, οι προποθέσει, οι περιορισμοί, οι επιλέξιμε δραστηριότητε και όλα αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο και από τα δικά σα μηνύματα γεννήθηκαν αυτέ οι απορίε και αυτέ οι ερωτήσει και αυτή η εκπομπή. Να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο, το οποίο μετά θα το σχολιάσουμε, Γιάννη, που αφορά στο ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση επιδότηση και ανέργου. Δηλαδή το κάθε τι έχει προποθέσει πίσω του. Τώρα αν είσαι τυχερό και παίρνει τουλάχιστον στι προποθέσει να. Είναι μια αρχή. Είναι μάλλον ένα βοήθημα αυτό, τίποτα παραπάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέου ελεύθερου επαγγελματίε πρώην ανέργου που έκαναν έναρξη επαγγέλματο από 1η, 1η του 2014. Οι δαπάνε που έκαναν ελεύθεροι επαγγελματίε θα καλυφθούν αναδρομικά από το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ενοικιακέ φορέ ή εξοπλισμό. Ακόμα αφορά ιδιωτικέ επιχειρήσει που δημιούργησαν νέε θέσει εργασία μετά τον Ιανουάριο του 2015. Οι επιχειρήσει θα επιδοτηθούν με 450 ευρώ το μήνα για κάθε νέα πρόσληψη που έκαναν μέσα στη χρονιά. Τα νέα προγράμματα απασχόληση που θα υλογιώ υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους έξι μήνες έχουν στόχευση την υποστήριξη 104.000 ανέργων. Καλό είναι να υπάρχουν τα προγράμματα, αλλά κοτσορεμένα έτσι όπως είναι δεν πάει. Να ξέρει ο κάθε νεαρός ή κάθε νεαρή, γιατί για αυτούς μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τους άλλους. Άσοι, άλλοι από 55 και πάνω είναι καταδικασμένοι, εις θάνατον. Μην το ψάχνουμε εκεί. Ποιο το θα του πάρει αυτού. Από σήμερα οι θέσει απευθύνονται σε επιχειρήσει σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και νησιά του Ιωνίου. Στι 8 Δεκεμβρίου ετήσει μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσει σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. Εποχιακή δουλειά κάνω εγώ. Δεν τρει μήνε στην Μετά ψάχνουμε πώ θα Σήμερα ο και στο Facebook. Λοιπόν, ο λόγο σε κάμερα κατευθείαν στο Γιάννη να μα πει, γιατί υπάρχει, υπάρχει, μια διευκρίνηση που θέλει να κάνει αναφορικά με τι επιδοτήσει των ναι. ανέργων. Ναι, ήθελα να πω ότι τα νέα προγράμματα για ανέργου έχει μεγάλη σημασία που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ έσπα στην πραγματικότητα. Ε, γίνονται 8 μήνα και 9 μήνα. Mm. διαφοροποιείται δηλαδή από το παλιό πεντάμινο που είχαμε και αυτό εκτιμώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι θετικό και στοιχείο. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, και για τον εργαζόμενο, Μένει σε ένα, ένα διάστημα στη δουλειά του, έτσι και μπορεί και να μάθει κάτι περισσότερο για να βοηθήσει την επιχείρηση. Και για την επιχείρηση γίνεται ενδεχομένω πιο χρήσιμο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και περισσότερε πιθανότητε μετά τη λήξη του εννιά μήνου πλέον να τον κρατήσει η επιχείρηση. Γιατί ο στόχο αυτό είναι, δεν είναι η ευέλικτη μορφή απασχόληση που θα απασχοληθεί ένα εργαζόμενο για εννέα μήνε. Είναι να μείνει, να καταφέρει να μείνει μετά στην επιχείρηση. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είπαμε, προκηρύχθηκαν τα προγράμματα. Πάμε τώρα στα διαδικαστικά. Έχουν προκηρυχθεί τα προγράμματα, έχουν βγει οι προσκλήσει ενδιαφέροντο, ετοιμάζεται ο κόσμο, θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά και μετά ξεκινάει όλη η ουσία του πράγματο. Ε, τι αρχικό κεφάλαιο χρειάζεται κάποιο για να πούμε ότι ξεκινά μια επιχείρηση και έχει πιθανότητε να λάβει την αντίστοιχη επιδότηση. Την απαιτούμενη επιδότηση. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει καθαρά με το τι δράση θα επιλέξει, σε ποια δράση θα ενταχθεί. Από τις τέσσερι δράσει που προαναφέραμε. Πάμε Στη... να τα πάρουμε με τη σειρά, να τα πούμε αναλυτικά για τον κόσμο, να καταλάβει. Βεβαίω. Στην περίπτωση των αποφύτων τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανέργων και ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε ένα κομμάτι σχετικό με την επιχείρηση που θέλουν να ιδρύσουν, εκεί πέρα δεν χρειάζεται να βάλει, να έχει καθόλου κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι μηδέν. Πρέπει να καταθέσει ωστόσο ένα επενδυτικό σχέδιο. Ωραία στήριο. είναι αυτά. Ξέρεις, είναι ο κλάδο μα, επιτυχιούχη, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει. Βεβαίω. Ε, είναι ο κλάδο που ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Γιατί... Μα το γνωρίζω. Μα εκ μέρου συναδέλφων το λέω και δυστυχώ συναδέλφων που έχουν γραφτεί και είναι εγγεγραμμένοι και, και στα μητρώα του, του ΑΕΔ. Δυστυχώ είναι ο κλάδο που ενδιαφέρει περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, ε, πρέπει όμω να καταθέσουν ένα επενδυτικό σχέδιο από 5 έω 25.000 ευρώ. Χωρί επαναλαμβάνω να έχουν υποχρέωση καταβολή ούτε ένα ευρώ, έχουν όμω την υποχρέωση το επενδυτικό σχέδιο που θα παρουσιάσουν να υπερβαίνει τι 5.000 και να είναι κάτω από τι αυτό σε ό,τι αφορά του αποφύτου τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, έναρξη δηλαδή ή εξέλιξη μικρομεσαία επιχείρηση, το ελάχιστο επενδυτικό σχέδιο προβλέπει ένα ποσό τη τάξη των 15 έω 200.000 ευρώ, όπω είπαμε πριν. Πρέπει επομένω να έχει το 50 περίπου του των 15.000, γύρω σε 7.000-7.500 σαν αρχικό κεφάλαιο για να κάνει μια ελάχιστη πρόταση. Έτσι. Ε, αντίστοιχα, ισχύει και για την περίπτωση των ε, τουριστικών επιχειρήσεων όπου και εκεί χρειάζεται ένα μικρό ποσό, περίπου το 7.500 για το μικρότερο επενδυτικό σχέδιο, το 15.000. Ε, στην περίπτωση ίδρυση σύσταση νέου επιχείρηση, επίση δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ. Πρέπει όμω να κάνει ένα επενδυτικό σχέδιο που υπερβαίνει τι 15.000 και φτάνει μέχρι τι 60. Μάλιστα, αυτή είναι η λεγόμενη περιορισμοί για να μπορέσει κάποιο να ενταχθεί σε αυτό, το, σε αυτό το πλαίσιο. Πόσα χρήματα λαμβάνει κάποιο και σε ποιο χρόνο, Εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Γιάννη, πρόσεξε τι θα μα πει. <laughs> Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλά τα επενδυτικά σχέδια που έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν αποτύχει ακριβώ γιατί τα καθυστέρησαν τα επενδυτικά σχέδια τα καθυστέρησαν οι χρηματοδοτήσει ε, στι δραστηριότητε που κάποιο έχει και στα χρήματα που έχει βάλει για να κάνει την επιχείρησή του. Με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να αποτύχει το επενδυτικό σχέδιο και να μην λειτουργήσει η επιχείρηση. Για πάμε τώρα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πρόγραμμα που θέλουμε σχέδιο, να πετύχει. Βεβαίως, εδώ έχουμε ένα σχέδιο το οποίο καταρχήν προβλέπει την, την όλη υλοποίηση του προγράμματος μέσα σε δύο χρόνια. Δηλαδή, η αγορά όλου του υλικού, η αγορά των, ε, το, του εξοπλισμού, η σύσταση τη επιχειρήση, όλη η διαδικασία πρέπει να διαρκέσει δύο χρόνια. Μέσα σε στα διακόπτω βάζει σαν Φέρνουμε ένα πραγματικό παράδειγμα. Εγώ, δικηγόρο, άνεργη, θέλω να ανοίξω ένα γραφείο, θέλω να επιδοτηθώ για να μπορέσω ε, να, να, να βοηθήσω την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Δεν έχω χρήματα. Δεν μπορώ, αποκλείομαι εξ αρχή ε, από την πιθανότητα και τη δυνατότητα να λάβω χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, εσεί σε απόφυτο τη τρίτο εκπαίδευση, ε, εάν είσαι εγγεγραμμένη στα ταμεία του ΟΕΔ, ανέργων του ΟΕΔ, ούτω ή άλλω έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση. Εάν δεν είσαι, θα πρέπει να είσαι ελεύθερο επαγγελματία, να έχει ατομική επιχείρηση, α πούμε έτσι, η οποία ασχεί μια επαγγελματική δραστηριότητα σχετική ε, με το CAD που λέμε εμεί, σχετική με, το με το αντικείμενό σου. Με το κωδικό με το αριθμό δραστηριότητα λοιπόν. Και είναι δραστηριότητε που επιδοτούνται ουσιαστικά. Έτσι ακριβώ. Ε, και δυστυχώ θα το πω εδώ, ε, ένα εισόδημα στο προηγούμενο έτος έω 20.000 ευρώ. Αυτό είναι ο μοναδικό περιορισμό που δίνεται. Στην περίπτωση των αποφύτων τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει περίπτωση κάποιο από αυτού του τομεί, κάποιε από αυτέ τι δραστηριότητε να επιδοτούνται προκαταβολικά, δηλαδή ένα μέρο να δίδεται ω προκαταβολή. Δηλαδή είναι πολύ καλό το ερώτημά σου και δεν είναι γνωστό γενικότερα στο κοινό γιατί είναι, είναι θαμένο, θα έλεγα, πολύ βαθιά μέσα στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Βεβαίως προβλέπει τη δυνατότητα προκαταβολής σε αυτά τα προγράμματα και, στα, τεσ, και στις τέσσερις δράσεις. φτάνει στο ύψος του 40%, του 40 η προκαταβολή Δίνεται βεβαίω με μία εγγυητική επιστολή, με μία έκδοση εγγυητική επιστολή από την Τράπεζα. Μόνη προπόθεση να εκδοθεί εγγυητική επιστολή ακριβώς, από την ακριβώς, Τράπεζα. Ακριβώς. Λοιπόν, ακούσατε, υπάρχει με στην προκήρυξη, είναι στα ψηλά γράμματα που λέμε, τα ακούτε πρώτη φορά θαρώ από ακριβώς. τα χείλη του Γιάννη Τρίγκα. Οπότε δείτε το, ε, μήπω λάβετε την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή από την Τράπεζα και μπορέσετε να πάρετε προκαταβολή για να φτιάξετε την επιχείρησή σα. ή τη δραστηριότητά σα να τη συνεχίσετε. Λοιπόν, πόσο καθυστερούν οι διαδικασίε, Γιάννη. Ναι, ε, είπαμε και πριν ότι βασικά ο στόχος είναι η υλοποίηση των σχεδίων να μην υπερβεί τα δύο χρόνια. Καταρχήν αυτό είναι, ε, είναι αρχή του προγράμματος, δηλαδή οτιδήποτε υπερβαίνει Εγώ τα δύο στο το χρόνια... Πρακτικό, στο πρακτικό κομμάτι πόσο καθυστερούν, δηλαδή αποφασίζω τώρα, ε, εγκρίνεται κάποια επιδότηση, γίνονται όλες οι διαδικασίες, πότε παίρνω τα χρήματα, Λοιπόν. Αν, αν, υπάρχουν δεσμεύσει και μετά την εκτέλεση βεβαίως, των, βεβαίως. Uh, των, προγραμμάτων. Καταρχήν θα πάρει το 25% με την υλοποίηση του 25% του φυσικού αντικειμένου. Επομένω, αν υλοποιήσει 25% του φυσικού αντικειμένου, θα λάβει και τα αντίστοιχα χρήματα. Το υπόλοιπο πάει θα τα 50%. Τα λαμβάνει άμεσα. Θα λαμβάνεις άμεσα. Άλλωστε, το νέο ΕΣΠΑ είναι δομημένο εμπροστοβαρέ, όπω θα πούμε εμεί που ασχολούμαστε με το κομμάτι. Δηλαδή, τα περισσότερα χρήματα θα δοθούν στα πρώτα έτη. Ακριβώς για να βοηθεί η χώρα στην ε, οικονομική κατάσταση που βρίσκεται. Ε, λοιπόν, λαμβάνει το 50% με την υλοποίηση του μισού σχεδίου και με την αποπληρωμή. η αποπληρωμή γίνεται με την δήλωση ολοκλήρωση του, της, του έργου που έχει κάνει. Εάν δεν, μπορεί να μην υπάρχει και μέσα στάδιο, έτσι, αν ολοκληρώσει τα μισά τη περίοδου, προφανώ λαμβάνει το 100% τη επιχορήγησης. Πόσο χρόνο έχει κάποιο να ολοκληρώσει την επένδυση, Λοιπόν, έχει δύο χρόνια ακριβώ και δεν μπορεί να το κάνει περισσότερο. Τίποτα. Ό,τι μα είπε, το τρέχον Ούτε, μέρα, δηλαδή, παραπάνω, ούτε μας μέρα παραπάνω. Μάλιστα. Οι δαπάνε επιδοτούνται. Και αν ναι, ποιε είναι αυτέ, Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν, Επιδοτούνται πάρα πολλέ δαπάνε. Που αφορούν είτε εξοπλισμό εσωτερικού χώρου, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου, προφανώ λογισμικά προγράμματα, προφανώ κάποια υλικά και κάποια εργαλεία για την, για την ανάπτυξη τη επιχείρηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί που επιδοτούνται. Δηλαδή, τα περισσότερα μπορώ να πω ότι είναι επιδοτούμενα. Ένα Όμως, παράδειγμα. Βεβαίω. Ε, αγορά υπολογιστών, για παράδειγμα, είναι επιδοτούμενο. Λογισμικό, επίση, είναι επιδοτούμενο. Να αναφέρω Γιατί συνδέονται άμεσα με τη χρήση την, την επαγγελματική, την επιχειρηματική. Έτσι ακριβώ. Αλλά και πιο μακριά. Μία επιχείρηση έχει δυνατότητα, ας πούμε, να αγοράσει ένα κλάρκ. Τα λεγόμενα κλάρκ που λέμε είναι μηχανήματα εσωτερικού χώρου και να τα χρησιμοποιήσει για να επεκτείνει την δραστηριότητά τη. Ε, να πω πούμε στο σημείο εδώ ότι όσο πιο κοντά είναι οι δαπάνε που κάνει μια επιχείρηση που δηλώνει ότι θα κάνει σε σχέση με το επενδυτικό με το σχέδιο ε, και τη βιωσιμότητα αυτού που προτείνει, τόσο περισσότερο πιθανότητε έχει να αξιολογηθεί θετικά. Και ενώ όταν μια επιχείρηση δηλώνει ότι θέλει να έχει δύο εργαζόμενους, προτείνει δύο εργαζόμενους και παραγγείλει, ας πούμε, 15 υπολογιστέ, αντιλαμβάνεστε ότι οι υπολογιστέ αυτοί φαίνεται σαν να μην είναι ας πούμε, αρχή του επιχειρηματικού σχεδίου. Άρα δεν θα βοηθήσουν. Δεν θα ενισχύσουν τη θετική αξιολόγηση τη πρόταση. Εντάξει, να υπάρχει μια εύλογη μια επέ, έτσι, και μια συνάφεια. Να μην ε, είναι εξόφθαλμε ε, οι όποιε αγορέ και δαπάνε. Ε, ναι. Υπάρχουν κάποιε δεσμεύσει μετά την υλοποίηση τη επένδυση. Ναι, θέλει ε, να το ξέρει ο κόσμο αυτό. Και κάτι άλλο που μου έχει στείλει σαν μήνυμα και θα σας το ρωτήσω σε λίγο. Βεβαίω. Λοιπόν, καταρχήν ο κόσμο δεν πρέπει να φοβάται για να λάβει μια επιδότηση. Εάν υλοποιούμε ένα σχέδιο, τα χρήματα δηλαδή τα οποία παίρνουμε από την κοινότητα στην πραγματικότητα, τα χρησιμοποιούμε πραγματικά. Υπάρχει δηλαδή η υλοποίηση αυτού για το οποίο παίρνουμε επιδότηση, δεν έχουμε να κάτι. Ε, υπάρχει υποχρέωση και για τρία χρόνια μετά την λήξη του προγράμματο να μην υπάρχει αλλαγή έδρα, να μην υπάρχει πώληση ε, τον, ε, του εξοπλισμού που έχουμε αγοράσει και κάποιε άλλε υποχρεώσει, οι οποίε όμω, επαναλαμβάνω, έχουν να κάνουν με την πραγματική αγορά αυτού που φτιάξαμε. Έτσι, αυτή είναι η ουσία. Μάλιστα. Κάτι που με ρωτάνε μου ήρθε σαν μήνυμα από θεατέ μα. Ε, τι είναι ο κανόνα δε Ναι. σε βρίσκω πολύ ενημερωμένοι. Καταρχήν. Έτσι... Εντάξει, είναι και οι άνθρωποι που μα παρακολουθούν ενημερωμένοι και θέλουν και να ενημερωθούν και ακόμα περισσότερο, γι' αυτό είμαστε ναι, yeah, Υπάρχει μια δυσκολία σε πολλοί κόσμο γιατί. Την... Α το αποσαφηνήσουμε Γιάννη. Βεβαίω, γιατί... Βεβαίως, βεβαίως. Με ρωτάνε, με ρωτάνε Μεταφράζουμε το ΕΣΠΑ όπω έρχεται από την κοινότητα και οι όροι πολλέ φορέ είναι λιγάκι δύσκολοι. Γι' αυτό το λέω ε, όρος δε μήνυμο Είναι αυτό που ονομάζουμε ελάσσον σημασία στα ελληνικά, ας πούμε, κανόνας ελάσσον σημασία, μίζρος σημασίας και ελάσσον σημασία. Είναι ουσιαστικά ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό των 200.000, δεν μπορεί να λάβει πάνω από 200.000 δηλαδή επιδότηση, επιχορήγηση την τελευταία τριετία συμπεριλαμβανομένου το σχέδιο που είναι να ενταχθεί σήμερα. Για αυτά που συζητάμε δηλαδή. Ε, αυτό περιορίζει να μην υπερβεί τι 200.000, όχι κάτι περισσότερο. Στην περίπτωση των μεταφορών, το ποσό αυτό είναι στι 100.000. Αυτό αισθάνω... είναι ο κανόνα τελείω. Πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω έτσι καλύψαμε τα περισσότερα θέματα. Δύο πραγματάκια εν είδη συμβουλών θα έλεγα προ του ανθρώπου που μα παρακολουθούν, για να κλείσουμε, να μην κουράσουμε τον κόσμο, γιατί εμεί θέλαμε να αποσαφηνήσουμε κάποια πράγματα, να δώσουμε κατευθυντήριε οδηγίε, να τρέξετε φυσικά να υποβάλλετε την, την συμμετοχή σα. Έχει να κάνει καθαρά με του συμβούλου των τραπεζών και με τι τράπεζε. Επειδή είναι μια πραγματικότητα και επειδή θα απευθυνθούμε στι τράπεζε θέλοντα και εμεί όταν έχουμε να κάνουμε με χρήματα. Εθνικά, ευρωπαϊκά δεν έχει σημασία. Στι τράπεζε θα απευθυνθούμε όταν θέλουμε να κάνουμε επενδύσει. Ε, οι μηχανέ ρευστότητα των τραπεζών δεν έχουν αρχίσει ακόμη να δουλεύουν με κανονικού ρυθμού ε, μετά, μετά τα capital controls. Αυτό πόσο επηρεάζει, τι πρέπει να προσέξει ο κόσμο, Ναι, νομίζω ότι δεν επηρεάζει περισσότερο από την ε, οικονομική πραγματικότητα που ζούμε. Έτσι. Δηλαδή... Δηλαδή... Ε, Ό, τα είχαμε, προβλήματα που υπάρχουν αναφορικά με το, και σχετίζονται με τα capital control με τα capital controls είναι τα ίδια που θα συναντήσουμε. Ε, όχι κάτι περισσότερο. Δηλαδή η επιδότηση λαμβάνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού που ούτω ή άλλω καταθέτουμε από την αρχή, δηλώνουμε από την αρχή και όλε οι διαδικασίε γίνονται μέσω τραπέζη. Άρα δεν έχουμε τη διαδικασία χρήση μετρητών στην αγορά εξοπλισμού ή στην κίνηση κεφαλαίου ε, για την επένδυσή μα. Οι δυσκολίε που υπάρχουν ε, ε, είναι δεδομένε δεν αλλάζουν, τουλάχιστον επί του παρόντο. Ε, νομίζω ότι δεν επηρεάζει κάτι περισσότερο Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, για να ενταχθεί κάποιο υπάρχουν κάποιε διαδικασίε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αρμόδια η περιφέρεια. Α, καταρχήν, πε μας, Η περιφέρεια στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο είναι το ΜΕΑΚΟ. Άρα το διαχειρίζεται κεντρικά το Υπουργείο Ανάπτυξη μέσω των διαφόρων υπηρεσιών του, τη Γενική Γραμματεία και τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του, του Επιχειρησιακού Προγράμματο Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, το, το λεγόμενο γνωστό πια ΕΠΑΝΕΚ. Ο ρόλο τη περιφέρεια σε αυτή τη φάση και σε αυτό το πρόγραμμα ποιο ακριβώ είναι. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο, ο... ο ρόλο τη περιφέρεια είναι κυρίω να δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα, να μάθουν πολλοί Δήμοι καταρχήν. Οι Δήμοι δίνουν στι επιχειρήσει του ε, κατά κανόνα την ε, όθηση για να γίνονται νέε επιχειρήσει. Άρα, προσπαθούμε μέσω τη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή να μάθει ο κόσμο το πρόγραμμα. Προφανώ και δίνουμε και πληροφορίε από τι υπηρεσίε τη περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει διπλό ρόλο. Θέλω να ο κόσμο τηλεφωνεί, στέλνει email, απευθύνεται σε εσά. Βεβαίω απευθύνεται και σε εμά. Υπάρχουν άλλωστε τα τμήματα ανάπτυξη στην περιφέρεια Αττική, τα οποία ασχολούνται με μικρομεσαίε, μεταξύ άλλων και με επιχειρήσει. Πολλοί κόσμοι λοιπόν, μαθαίνοντα τα προγράμματα, αναζητά πληροφορίε μέσα από την περιφέρεια. Εμεί στην καλύτερη περίπτωση και αυτό που έχουμε να κάνουμε, νομίζω, είναι να του καθοδηγούμε προ την αρμόδια υπηρεσία που είναι το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητα. Έτσι. Η Περιφέρεια πάντως έχει σημαντικό ρόλο στην, τόσο στη διαχείριση του ΕΣΠΑ καθότι έχει το επιχειρησιακό πρόγραμματικής, το πεπατικής που λέμε, καθώς επίσης και μπορεί να είναι δηλητικός τελικός δικαιούχους, να υλοποιήσει δηλαδή η ίδια μια πράξη μέσα από το, μέσα από το ΕΣΠΑ. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, Αυτό ήθελα να πω και εσεί στον αγώνα είστε τώρα στη Σύμπραξη. Ενημερώνετε πράγματι. τον κόσμο, κάνετε και διοικητικέ δικέ σα διαδικα... διαδικαστικέ ενέργειε. Και νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν και ότι θα πάει πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι ευρωπαϊκά χρήματα για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα, νευραλγική τομή τη ανάπτυξη στη χώρα μα. Και αν μη τι άλλο, αυτή η χώρα, αν θεωρήσουμε όπω ακούω και όλοι αισθανόμαστε τα τελευταία χρόνια, πάει λίγο προ τον πάτο. Έχει πια το δικαίωμα να αναδυθεί και να κοιτάξει το, το φω. Ε, τελευταίο, για να επανέλθω για τη διάκοψα για την περιφέρεια. Διαδικασίε ένταξη, μελέτε, εκθέσει, ενέργειε δικαιολογητικά και ούτω καθεξή. Γνωρίζω πω στην αγορά υπάρχουν διάφορα γραφεία τα οποία έχουν την τεχνογνωσία, ε, μιλούν και με ανθρώπου, με αρμόδιου, με αρμόδια στελέχη τη περιφέρεια και του Υπουργείου Ανάπτυξη κεντρικά και διεκπαιρεώνουν ουσιαστικά για του ιδιώτε ε, τι διαδικασίε ένταξη. Έχει να πει κάτι πάνω σε αυτό, α, ε, κάτι να προσέξουν. Καταρχήν πρέπει να πω ότι τα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί είναι δομημένα με τρόπο που να μπορεί κάποιο να υποβάλει την αίτηση και μόνο του. Επομένω υπάρχει δυνατότητα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπω είπαμε πριν. Δεν, δεν καταθέτουμε τον φυσικό, το φυσικό φάκελο για το πρόγραμμα. Τώρα είναι προφανέ ότι η χρήση, η χρήση συμβούλου, εξωτερικού συνεργάτη δηλαδή, για τη σύνταξη μια πρόταση. Ανάλογα και με το πόσο σύνθετη είναι αυτή η πρόταση έτσι, και τι δυσκολίε παρουσιάζει, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να έχουν επιτυχέ στην αξιολόγησή του. Πάντω, δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι, σε, μάλιστα... σε καμία περίπτωση, και δεν το κάνουμε για λόγου να διαφημίσουμε τα, Α, τα γραφεία ναι. τη αγορά προ Θεού, αλλά γιατί επειδή υπάρχει πιθανότητα να... να είναι απαραίτητο και αυτό το στάδιο, ο κόσμο να το γνωρίζει και να μην το φοβηθεί. Είναι έτσι, Κωνσταντίνα, και σε αρκετέ περιπτώσει ενδεχομένω είναι απαραίτητο. Έτσι. Για να είμαστε ειλικρινεί, μία πρόταση για να είναι καλά δομημένη, ειδικά όταν αφορά ένα μεγάλο και επιχειρηματικό σχέδιο που έχει καινοτομίε και δυσκολίε τόσο στη διαχείριση όσο και στην υλοποίηση. Η χρησιμοποίηση ενό εξωτερικού συμβούλου, συνεργάτη ειδικού για αυτά τα θέματα, πάντοτε με την προσοχή έτσι, ε, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Επίση, να πω εδώ στο σημείο ότι ένα συνεργάτη ξέρει πολύ καλύτερα σε αρκετέ περιπτώσει και κάποιε διαδικασίε που απαιτούνται και που μπορεί εμά να μα απορρίψουν από την πρόταση που πάμε να υποβάλουμε μόνοι μα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια on-off, στα οποία αν κάνουμε λάθο, απορρίπτεται η πρόταση απευθεία. Και αυτό Μάλιστα. είναι πολύ κακό για την επένδυσή μα. Μάλιστα. Εξαιρετικά νομίζω όλα αυτά τα οποία μας είπες, είναι στην αρχή του το, το πρόγραμμα, ελπίζουμε να έχει και πολύ καλή συνέχεια και να βοηθηθούν όσοι μπορούν να βοηθήσουν και αυτόν εδώ τον τόπο. Γιάννη σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλό αγώνα στην περιφέρεια και στο ΕΣΠΑ και στο συγκεκριμένα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Ελπίζω να βοήθησε ελάχιστα σε όσου πάνε να κάνουν μια καινούργια επιχειρηματική δραστηριότητα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι βοήθησε πολύ τον κόσμο. Εσείς δεν ξεχνάτε να μα παρακολουθείτε στο Web TV www.star.gr Στέλνετε τα μηνύματά σας στον όμως πράξη παπάκιστάρ.gr Κάνετε κλικ στη σελίδα μας, like μάλλον, με διορθώσαν την προηγούμενη φορά, like στη σελίδα μας στο facebook Star Web TV, στέλνετε τα μηνύματά σας, παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές, όλα τα πολυπίκυλα πολυθεματικά προγράμματα της διαδικτυακής τηλεόρασης του Star και φυσικά δίνετε τις πολύ όμορφε ιδέε σας για ωραία, επίκαιρα, χρήσιμα και διαχρονικά θέματα στην εκπομπή νόμου και Πράξη. Απόψε συζητήσαμε για το ΕΣΠΑ, για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εγώ εύχομαι η αγάπη, η ειρήνη, η ανάπτυξη, το φως και η ελπίδα σε αυτό το τόπο να αναπτυχθούν μαζί με τις πολύ ωραίες ιδέες και προτάσεις που το ΕΣΠΑ 2014-20 μας δίνει. Σας εύχομαι ένα πολύ όμορφο βράδυ.